Διότι ανακάλυψε στο ΜΑ έναν πόντιο 105 ετών. Για πες μας την ιστορία. Ο Σταυρίκος Παπαγραμμίδης λοιπόν είναι ένας πρόσφυγας. Επιβιώσαντα είναι από τους τελευταίους επιζώντες πρόσφυγες ανταλλαγής, ο οποίος 95 χρόνια ζει στην Τραπετσόνα. Θα πρέπει να πούμε ότι στην Τραπετσόνα έρχονται οι πρώτοι πρόσφυγες πριν από την καταστροφή και πριν από την ανταλλαγή. Με την άνοδο του τουρκικού εθνικισμού, όπως μας είπε και ο κύριος Παρχαρίδης προηγούμενα, ποντιακοί πληθυσμοί και άλλοι πληθυσμοί μετακινούνται στο εσωτερικό της καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άλλοι περνούν στην Ελλάδα. Άλλοι επιστρέφουν στις εστίες τους πιστεύοντας ότι τα πράγματα θα ηρεμήσουν, άρα θα μπορούν να ζήσουν ειρηνικά το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Παπαβραμίδης έρχεται λοιπόν με τα αδέλφια του και τη μητέρα του, φτάνουν μέχρι την Κωνσταντινούπολη και από εκεί τους παραλαμβάνει ένα καράβι από τα Καβάκια, δηλαδή από τις λεύκες της πόλης, για να τους φέρει στην Ελλάδα. Όμως το ταξίδι δεν ήταν εύκολο, κράτησε πολλές εβδομάδες, τους άφησαν στη Μακρόνησο κάτω από τον ήλιο και όπως χαρακτηριστικά λέει και ο ίδιος, είμαι από τους πρώτους μακρονησιώτες Έλληνες, με την έννοια ότι έμεινε στη Μακρόνησο κατά κάποιο τρόπο εξορισμένος, ξεχασμένος, ήρθε στον Πειραιά, τον έστειλαν μετά, τους έστειλαν τους πρόσφυγες στο λιμοκαθαρτήριο προκειμένου να τους βγάλουν από πάνω τους τις πιθανές αρρώστιες. Υπήρχε αν θέλετε και το στερεότυπο ότι ο ξένος, ο πρόσφυγας κουβαλάει πάνω του όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Μου το έχει πει και μια σμηνιά η οποία ήρθε μετά την καταστροφή. Μου λέει, παιδάκι μου, λες και κουβαλούσαμε όλες τις ψήρες του κόσμου πάνω μας. Λοιπόν, Θωμά, πάμε να δούμε τον κύριο Σταυρίκο Παπαβραμίδη. 8 ετών ήρθε στην Ελλάδα, 105 είναι σήμερα, συγκλονιστικό βίντεο. Οι πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής και της ανταλλαγής. Οι άνθρωποι πέρα από το νερό. Οι πρόσφυγες, οι ξενομερίτες, οι τουρκόσποροι, οι ξένοι. Οι δικοί μας ξένοι. Ο Σταυρίκος Παπαβραμίδης ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία περίπου 10 χρόνων. Το ταξίδι στη νέα πατρίδα αργό και βασανιστικό. Στην Τραπετσόνα ήρθαμε όταν ήμουν 7 ετών πιτσιρικάκι. Αλλά πρώτα όμως ήρθαμε στη Μακρόνησο. Το καράβι μας πήγε στη Μακρόνησο. Όταν ξεκινήσαμε από την Τουρκία με ατμόπλιο που μας βάλανε πατήσεις με πατώσε, γυρίσαμε στα Καβάκια. Καβάκια λέγονται οι λεύκες. Εκείνη την ημέρα από τις κακουσίες πεθάνε καμιά δεκαπενταριά. Και η μάνα μου, εμείς οι πόντιοι το λέμε το πηγάδι Queen, και έλεγε στα ποντιακά. Επέθαναν πολύ, λέει, και εσύ να κάνεις στο Queen. Τους ρίξανε μέσα στο πηγάδι δηλαδή. Ο Σταυρίκος Παπαβραμίδης είναι ένας από τους τελευταίους επιζώντες πρόσφυγες της ανταλλαγής. Μας φέρανε στον Πειραιά, αλλά όχι κατευθείαν εδώ. Μας πήγανε προς Σκούλουρη, Σαλαμίνα. Όπως πηγαίνουμε για την Κούλουρη, δεξιά είναι το λιμοκαθαρτήριο. Υπάρχει ακόμα, μας καθαρίσανε εκεί, ξέρω εγώ, μιλάμε κάπου τις μέρες, μας καταφέρνουν στον Πειραιά, στο Τελωνείο. Και ψάχνανε οι ξύπνοι να δουν αν έχουμε λίρες. Επιτρέπατε αφού είμαστε πρόσφυγες, τι ψάχνετε, μπας περιπτώσει. Και από εκεί ύστερα ήρθαμε στην Τραπετσόνα. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε στη Τραπετσόνα, σχεδόν 95 χρόνια. Η οδός Χρεμιδαρού ήταν η αρχαιότερη οδός. Έπιανε από τη ΣΦΑΠ, τότε δεν ήταν ο σιδηρόδρομος, ο ΣΕΚ το λέγανε, το λένε ο ΣΕΚ, και μετά κόπηκε και σταμάταγε στο σιδηροδρομικό σταθμό του ΣΕΚ. Αλλά λοιπόν οδός Χρεμιδαρού, όπως λέει και ο παλέμαχος Παπαϊωάννου, όποιος δεν πέρασε τη γέφυρα, δεν ξέρει τι θα πει η Τραπετσόνα. Διότι εδώ ήταν τα εργοστάσια. Μας φέρανε εδώ πάνω και αρχίσαμε και δούλεψα κι εγώ, ας πούμε, μετά όταν μεγάλωσα. Δούλεψα στα λιπάσματα, άλλοι δουλεύανε στα πετρέλαια. Είχαμε ένα σωματείο, ήταν πριν από το λιμάνι. Το σωματείο εκφορτωτών ο Πόντος. Ο αδελφός του Σταυρίκου, ο Νίκος Παπαβραμίδης, είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και τον Πόντο για την κεμεντζέ του, την ποντιακή λύρα του. Οι πρόσφυγες προσπάθησαν να ανασυστήσουν μέσα από τα κομμάτια της ζωής τους το σκηνικό της καινούριας καθημερινότητάς τους. Είχε δύο καφενεία, επειδή έχω φωτογραφίες, άλλες φορές να σου δώσω. Εκεί ήταν καφενεία δύο, δικά μας. Παρακάτω ήταν άλλο καφενείο. Ήταν τσαγκαράδικο και μετά μεγάλωσε ο καφενής, ο Ματσαραθόδωρας το λέγαμε, γιατί ήταν παντοφλάς,
τα Μαστοράνου. Και το λέγαμε Μαστοράνου, έπαιρνε και μπαγραμά. Μπαγραμαδάκι αυτό. Και εκεί, πιο κάτω πάλι ήταν ο Παγοπόλης. Στην Κερμιδαλού αυτά. Μιχαηλίδης, αυτός ήταν και αυτός ήταν την Τραπεζούντα. Μάλιστα περαιτούσε με τον αδερφό μου. Και με τον πόλεμο του 40 περαιτούσανε. Τι να πούμε, να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό το γύρισμα καταρχήν έγινε χθες. Από τον Θωμά το Σίδερη έγινε χθες. Έγινε χθες. Έγινε χθες και να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι 105 χρονών. Ο άνθρωπος που ακούσατε να μιλάει με αυτή τη διάβγεια και με αυτή τη ρητορική δυνατότητα είναι 105 χρονών. Και να πούμε ότι αύριο θα είναι στο ραδιόφωνο. Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση. 12 με 1, 91,6 και 105,8 για την Αττική και φυσικά σε όλη την Ελλάδα μέσω. Λοιπόν. Και θα είναι ζωντανά, θα τον έχει ζωντανά, μέσω... ζωντανά και θα τον έχω μαζί με ένα Τούρκο, ο οποίο θα παίξει σάζι, ένα Τούρκο από του σπουδαιότερου, από του κορυφαίου μελετητέ του Εμπέτικου, ο οποίο έρχεται αύριο το πρωί από τη Σμήνη και θα συνοδεύσει την αφήγησή του ζωντανά με το σάζι. Ο οποίο λέγεται. Αλή Φουάτ Αϊντίν. Ωραία, λοιπόν. Θωμά, να πάρουμε λίγο γιατί η συνέντευξη και η παρουσίαση που έγινε είναι συγκλονιστική και νομίζω ότι αξίζει η δημόσια τηλεόραση να έχει τέτοιου είδους δουλειές. Λίγο να δούμε το παρασκήνιο. Δηλαδή, πας, πρώτα απ' όλα τον βρίσκεις. Πώς τον βρίσκεις, πώς τον συναντάς. Πώς σε υποδέχεται, δηλαδή, αυτά που δεν είδαμε. On camera, αυτά νομίζω ότι έχουν μεγάλη σημασία. Είναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν με τον Σταυρίκο Παπαβραμίδη βρισκόμαστε από το 2000 και μετά συνεχώς. Είναι ο κεντρικός ήρωας σε ένα ντοκιμαντέρ που έχω φτιάξει προηγούμενο «Σκιά στην ψυχή» μαζί με τον Μάριο, τον Μάριο Πολυζωγόπουλο που έχει πάρει και βραβείο στο Λονδίνο. Και με άλλους πρόσφυγες ανταλλαγής φυσικά έχουμε μαρτυρίες μέσα. Σκουφάκι Ελλάς Ποντίων βλέπω. Ελλάς Ποντίων. Περιμέναμε χθες λοιπόν να έρθει στο συνεργείο, έβρεχε. Οπότε κάποια στιγμή με ρωτάει, όπως καθόμαστε και κουβεντιάζαμε, μου λέει: είναι δική σου η παραγωγή? Του λέω: όχι, είναι. Μου λέει: τι είναι η παραγωγή τη ΕΡΤ? Μου λέει: αν ήταν δική σου παραγωγή, συγχωρώ για την καθυστέρηση. Την ΕΡΤ όμως δεν τη συγχωρώ που με έχει και περιμένει. Την ΕΡΤ δεν τη συγχωρεί κανείς για το πώς το αύριο που θα έρθει. Να πούμε και είναι πολύ σημαντικό ότι ο αδελφός του, ο Νίκος Παπαβραμίδης, έπαιξε στα εγγένεια της ελληνικής ραδιοφωνίας όπως και της ελληνικής τηλεόρασης. Υπάρχει ένα πλούσιο αρχείο. Μας βοήθησε πολύ η Διεύθυνση Οπτικοακουστικού Αρχείου για τα πλάνα που είδαμε προηγούμενα. Και να σας πω και ένα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ένας Τούρκος συγγραφέας και λαογράφος, ο Ομέρ Ασάν, ο οποίος κάποια στιγμή στο σπίτι του θείου του ακούει τη λύρα του Παπαβραμίδη και το συγκινεί πάρα πολύ. Και γράφει λοιπόν ένα διήγημα που δίνει και τον τίτλο στο βιβλίο του και λέγεται «Η Κεμεντζέ του Νίκου», χωρίς να τον έχει γνωρίσει ποτέ τον Νίκο Παπαβραμίδη. Και θα έχω αύριο και τον Ομέρ Ασάν που θα μας μιλήσει για το βιβλίο του. Ο οποίος είναι στην Ελλάδα τώρα. Είναι στην Τουρκία. Είναι στην Τουρκία, αλλά πώς θα το βγάλεις? Έχουμε ηχογραφήσει τη συνέντευξή του. Έχει γίνει μετάφραση. Σπουδαία πράγματα, μπράβο Θωμά. Λοιπόν, επαναλάβουμε λίγο, Θωμά, πρώτο πρόγραμμα, αύριο η εκπομπή, τι ώρα? 12 με 1, Αφύλακτη Διάβαση. Ωραία, να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για την συμβολή σου στην εκπομπή εδώ, έτσι. Ναι, ότι ο ποντιακός ελληνισμός δεν είναι μόνο ο ποντιακός ελληνισμός που έφυγε από τις εστίες και σήμερα δεκάδες χιλιάδες πόντιοι Έλληνες ζουν στις αρχαίγονες κοιτίδες τους, στα βουνά του Καυκάσου, σε χωριά της Γεωργίας. Τιμούν τις παραδόσεις τους, διατηρούν την ελληνικότητά τους και έχουν περάσει μέσα από, 40, από τα 40 κύματα της ιστορίας. Τους θυμάμαι και τους χαιρετάμε.